Υπάρχουν τα αρχαιότερα Οθωμανικά έγγραφα πριν από την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχουν περίπου 1300 πρωτότυπα βυζαντινά έγγραφα, όσα δεν υπάρχουν πουθενά αλλού, τα οποία φυλάσσονται στις μονές του Αγίου Όρους από τα τέλη ήδη του 14ου αιώνα και τις αρχές του 15ου αιώνα. Τα αρχαιότερα Οθωμανικά έγγραφα είναι εδώ. Αυτό παράξενο είναι οι Σουλτάνοι είχαν το Άγιον Όρος σαν το τελευταίο απομεινάρι του Βυζαντίνου, μισό ανεξάρτητο, και δεν το άγγιξαν. Ούτε στρατό εδώ δεν είχαν. Το πολύ είχαν έναν εντετραμένο που καθόταν μάλλον στις καριές και έπινε μάλλον τσάι εκεί πέρα, αλλά δηλαδή στρατιωτική επέμβαση, τέτοιες ιστορίες. Τίποτα. Τα φυρμάνια των Σουλτάνων που είδαμε πάνω στον πύργο, τα έγγραφα των καδίδων, οι δικαστικές αποφάσεις δηλαδή του Οθωμανικού κράτους, δείχνουν ότι η μικρή δημοκρατία των μοναχών είχε την ικανότητα να καταστεί σεβαστή από όλους τους κατακτητές της περιοχής. Και αυτό οφείλεται στο ότι βλέπαν το Άγιο Όρος ως μια κοιτίδα ειρήνης, πολιτισμού, θεραπείας των πανανθρώπινων αξιών του πολιτισμού, ειρηνικής συνύπαρξης λαών και πολιτισμών. Ο Μουράτ ο δεύτερος, η πρώτη του φροντίδα, μόλις κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη, ήταν να φτιάξει καταστατικό χάρτη για το Άγιο Όρος, το 1430. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό λέει πολλά. Ότι ο ίδιος ο Οθωμανός Σουλτάνος φρόντισε να διατηρηθεί, να διαφυλαχθεί το διοικητικό σύστημα του Αγίου Όρους.